Τις δραστηριότητες της Deka Investments παρουσίασαν σε συνέντευξη τύπου ο κύριος Νίκος Νανόπουλος, πρόεδρος της Diorama Investments, και ο κύριος Νίκος Σούλης, διευθύνων σύμβουλος της Deka. Το μέγεθος του Αναπτυξιακού Επενδυτικού Ταμείου Diorama ανέρχεται σε 135 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο πρώην επικεφαλής του ΣΕΒ, Δημήτρης Δασκαλόπουλος, είναι ο βασικός επενδυτής με 50 εκατομμύρια. Στόχος του Ταμείου να επενδύσει σε ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν έντονο εξαγωγικό χαρακτήρα. Έχουμε στόχο να κάνουμε 4 επενδύσεις φέτος, εκ των οποίων οι 2 έχουν μεγάλη πιθανότητα να γίνουν και να γίνουν στους επόμενους 2 μήνες. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε 4, αν μπορέσουμε να κάνουμε παραπάνω θα κάνουμε, αλλά ο στόχος είναι να κάνουμε καλές επενδύσεις πρώτα και πολλές δευτερευόντως. Συνολικά θα κάνουμε 12 με 15, οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό κάπως πρέπει να το καταδίνουμε στο χρονικό διάστημα. Αλλά θεωρώ ότι είναι εφικτό να κάνουμε 4 καλές επενδύσεις φέτος. Ψάχνουμε εταιρείες οι οποίες να έχουν δυνατότητα να αναπτυχθούν, να έχουν κάποιο συγκριτικό πλεονέκτημα, να έχουν μια καλή διοίκηση, γιατί δεν αγοράζουμε σε εταιρείες, επενδύουμε σε εταιρείες, βάζουμε λεφτά σε εταιρείες, άρα μας ενδιαφέρει ποιοι είναι οι άνθρωποι που τρέχουν και να είναι εξαγωγικές. Η Diorama έχει ήδη επενδύσει 26 εκατομμύρια ευρώ σε 3 ελληνικές επιχειρήσεις. Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στον κλάδο της αυτοκόλλητης ταινίας από το 1953, όπου ιδρυτής τότε ήταν ο παππούς μου Χριστόφορος. Ξεκινήσαμε την εμπορία αυτοκόλλητων ταινιών μέχρι το 1963, που στη συνέχεια μπήκε στην εταιρεία ο πατέρας μου, μόλις τελείωσε τις στρατιωτικές του θητείες. Ξεκινώντας αμέσως την παραγωγή των αυτοκόλλητων ταινιών. Μέχρι το 1963 έκαναμε εμπορία και μετά από το 1963 ξεκίνησε η παραγωγή. Το 1963 μέχρι το 1978 βρισκόμασταν στην περιοχή του Ελληνικού, στα νότια προάστια της Αθήνας, όπου εκεί όταν το εργοστάσιο πλέον δεν μπορούσε να μεγαλώσει άλλο, δεν είχε τις κατάλληλες υποδομές, μεταφερθήκαμε στην περιοχή της Αταλάντης, όπου βρισκόμαστε μέχρι και σήμερα, απασχολώντας. Έχουμε φτάσει σήμερα 375 άτομα, όταν πήγαμε στην Αταλάντη είχαμε 30. Έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε μία από τις πιο εξυγχρονισμένες μονάδες παραγωγής σε παγκόσμιο επίπεδο. Είμαστε στους 10 μεγαλύτερους παραγωγούς αυτοκόλλητων ταινιών αυτή τη στιγμή σε παγκόσμιο επίπεδο. Και στόχος μας είναι να γίνουμε πρώτος σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και να είμαστε πάντα μέσα στην καλύτερη κατάταξη των παγκόσμιων παραγωγών. Οι εξαγωγές της εταιρείας σε τι επίπεδο βρίσκονται? Φέτος, το 2016, κλείσαμε στο 87%. Στόχος για το 2017 είναι να ξεπεράσουμε τα 80 εκατομμύρια ευρώ. Το 2016 ήταν 72. Και οι εξαγωγές μας ξεπεράσουν το 90%. Η εταιρεία μας, Dama Vantal ΑΕ, δραστηριοποιείται στον αγροτικό τομέα και συγκεκριμένα επεξεργάζεται ντομάτα και φρούτα. Βρίσκεται στην Καρδίτσα, στην καρδιά του Θεσσαλικού κάμπου, όπου στην ουσία είναι και η καρδιά της συλλογής της πρώτης ύλης, κατά κύριο λόγο Αύγουστο και Σεπτέμβριο, και των φρούτων από Ιούλιο. Και από εκεί και πέρα εξάγει το προϊόν της ή το επεξεργάζεται προς δεύτερη μεταποίηση όλο τον υπόλοιπο χρόνο. Αυτό που έχει κάνει στην ουσία είναι από μια αγροτική βιομηχανία να γυρίσει σε βιομηχανία τροφίμων. Αυτό σημαίνει ότι έχει 12 μήνες λειτουργία σε 3 βάρδιες και δουλεύει όλη την εβδομάδα. Η εταιρεία παράγει προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, εκτός από βιομηχανική συσκευασία και σε χορέκα και retail, και αυτός είναι και ο λόγος που στην εσωτερική αγορά διαθέτουμε τα προϊόντα μας και επίσης παράγουμε προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας για μεγάλους οίκους, ελληνικούς και όχι μόνο, και σε σούπερ μάρκετς. Η Internet Q έχει 2 βασικούς άξονες που αυτή τη στιγμή δραστηριοποιείται. Ο ένας είναι η μουσική πλατφόρμα Ακαζού, που έχει ήδη αρκετά μεγάλες επιτυχίες και στην ευρωπαϊκή και στην κυρίως αφρικανική αγορά με απευθείας σχέσεις με εταιρείες κινητής τηλεφωνίας. Και ο δεύτερος πυλώνας που αυτή τη στιγμή έχει τρομερή ανάπτυξη είναι το Minimo, το οποίο αποτελεί μια
πλατφόρμα διαφημιστική για native mobile advertising, στο οποίο συνδέονται και publishers, δηλαδή ιδιοκτήτες χώρου real estate διαφήμισης, και οι advertisers, το οποίο επίσης αναπτύσσεται με ηλικιώδεις ρυθμούς τα τελευταία χρόνια. Στόχος του Ταμείου είναι να αποκτά σημαντικές μειοψηφικές θέσεις από 10 έως 40% χωρίς να αποκλείει και πλειοψηφικές συμμετοχές. Όχι λιγότερο από 10%, γιατί έχει να κάνει με τη φορολογία του φαν στο Λουξεμβούργο, άρα δεν μπορεί να έχουμε λιγότερο από 10%. Συνήθως είναι μειοψηφικές, μπορεί να είναι και πλειοψηφική. Συνήθως είναι μειοψηφικές γιατί θέλουμε, όπως σας είπα, η μεγάλη μερίδα του κέρδους αυτού να τη μοιράζονται οι άνθρωποι που χτίσαν την εταιρεία και τρέχουν την εταιρεία. Άρα, αν πάρεις το 90% μιας εταιρείας, έχει σχετικά λίγο ενδιαφέρον άνθρωπο που έχει το 10%. Ο κύριος Δασκαλόπουλος, βασικός μέτοχος του Fund, μίλησε για τις ευρύτερες εξελίξεις στη χώρα. Σήμερα είναι πραγματικότητα ένα Fund που λειτουργεί 2 χρόνια, που έχει κάνει επενδύσεις, που δεν κάνει ασκήσεις επί χάρτου, που έχει διεθνείς επενδυτές, έχει χαρτογραφήσει όλο τον κλάδο και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και νομίζω αυτό είναι κάποια συνεισφορά. Ένα σχέδιο με πίστη, στο οποίο θα πιστέψουμε και θα επιζητήσουμε το ριζικό μετασχηματισμό που χρειάζεται το πολιτικό μας σύστημα, οι θεσμοί και ένα κλίμα ελπίδας και αισιοδοξίας από μόνο του, αρκεί να κινητοποιήσει δυνάμεις σαν αυτές τις οποίες πιστεύω πάρα πολύ, αυτές που υπάρχουν σήμερα ζωντανές σαν τις επιχειρήσεις που ψάχνουμε να βρούμε, άνθρωποι που ασχολούνται με τη δουλειά τους και παίρνουν τα ρίσκα τους και τρέχουν σε όλο τον κόσμο για να βελτιώσουν τη δική τους θέση και της εταιρείας τους. Υπάρχουν πολλοί τέτοιοι και υπάρχουν και εκατομμύρια άλλοι άνθρωποι οι οποίοι όταν δουν το κλίμα αισιοδοξίας θα ανοίξουν ένα μαγαζάκι, θα βάλουν το χέρι στην τσέπη, θα επενδύσουν παρακάτω και αυτό είναι ανάπτυξη τελικά. Ο ρόλος μας είναι ακόμα και σε περίοδο κρίσης να κάνουμε κινήσεις επενδυτικές τέτοιες οι οποίες είναι αναποδοτικές και να βοηθήσουν επιχειρήσεις οι οποίες πρέπει να λειτουργήσουν και σε περιβάλλον κρίσης. Κάποιες επιχειρήσεις λειτουργούν σε περιβάλλον κρίσης. Αλλά και για τους επενδυτές πιστεύουμε ότι ακόμα και σε αυτό το αντίξιο περιβάλλον θα υπάρξουν δυνατότητες και ευκαιρίες. Είναι ένα advertising agency, δηλαδή μια διαφημιστική εταιρεία με πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στο digital. Ξεκινήσαμε από digital agency, οπότε και γι' αυτό έχουμε τη δυνατότητα να τρέχουμε πάρα πολλές καμπάνιες στο digital, αλλά πλέον έχουμε αναπτυχθεί και είμαστε ένα 360 agency, δηλαδή μπορούμε να τρέξουμε οτιδήποτε χρειαστεί για τους πελάτες μας και αυτό είναι και ένα από τα διαφοροποιά μας στοιχεία. Ειδικά το τελευταίο καιρό τρέχουμε πάρα πολλά πράγματα και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο. Π.χ. για την εταιρεία Lane, τρέξαμε τα τελευταία του τηλεοπτικά. Αλλά έχουμε επεκταθεί πάρα πολύ και στον κλάδο του PR, στον χώρο του PR, καθώς βλέπουμε ότι είναι κάτι που αναπτύσσεται πάρα πολύ και κάτι που ζητάνε πλέον πάρα πολύ οι πελάτες μας και μπορούμε να τους ικανοποιήσουμε με ένα πολύ δυνατό τμήμα πλέον που έχουμε in-house μέσα στην εταιρεία.
έχουμε περίπου 50 ενεργούς πελάτες αυτή τη στιγμή. Έχουμε πελάτες από διάφορους κλάδους. Θα ξεκινήσω λέγοντας για τα lanes που τους τρέχουμε καμπάνιες σε όλο το φάσμα ουσιαστικά, είτε στο digital, είτε στα above, είτε ραδιοφωνικά, οτιδήποτε χρειαστεί. Έχουμε τη Sanitas, γενικότερα έχουμε πελάτες από τον Όμιλο Σαράντι, όπως είναι BU, Straight και διάφορα άλλα brands. Έχουμε πελάτες από την Tasty, όπως είναι τα Cheetos και τα Doritos, τα Stabilo, έχουμε τον OIE, την ΗΠΑ, τα αρμοστία ουσιαστικά του OIE, τα Hellenic Duty Free, που είναι πελάτες που γενικότερα δημιουργούμε συνέχεια μεγάλες καμπάνιες για αυτούς. Κάναμε μια πολύ ωραία ενέργεια. Ουσιαστικά ψάχναμε ένα διαφορετικό τρόπο να κάνουμε donation. Έχουμε κουραστεί να βλέπουμε συνέχεια εταιρείες, ΜΚΟ και τέτοια να ζητάνε να τους δώσει λεφτά. Εμείς αυτό που θέλαμε να κάνουμε είναι να καταλάβει ο κόσμος για ποιο λόγο πρέπει να δώσει λεφτά στον ΟΗΕ. Οπότε υπήρχε το challenge το ότι αυτό που κάνει η ΗΠΑ ουσιαστικά προσφέρει στέγη στους πρόσφυγες. Οπότε αυτό που θέλαμε να κάνουμε είναι να δείξουμε αυτή τη στέγη. Οπότε δημιουργήσαμε ένα challenge που είτε έμπαινες στο site είτε σε οποιοδήποτε social network και δημιουργούσες μια στέγη έτσι με τα χέρια σου για να πείσεις άλλο κόσμο ότι η ΗΠΑ αρμοστία κάνει αυτό, προσφέρει στέγη. Οπότε μπες και εσύ, είτε κάνε το challenge δηλαδή, είτε κάνε μια στέγη με τα χέρια σου, είτε κάνε ένα donation για να δεις ότι θα πάνε τα λεφτά σε πολύ καλό σκοπό και θα δημιουργηθούν στέγες, θα αγοραστούν ουσιαστικά σκηνές για τους πρόσφυγες. Και καταφέραμε να μαζέψουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό, ουσιαστικά σε σχέση με τα ποσά που μάζευε μέχρι εκείνη την περίοδο η ΗΠΑ αρμοστία. Και από εκεί και πέρα έχουμε ξεκινήσει ουσιαστικά μια μεγαλύτερη συνεργασία. Έχοντας μια συνεργασία με τα Hellenic Duty Free Shops, θέλαμε πάλι να διαφοροποιηθούμε στον τρόπο που κάνουμε donation. Δηλαδή, δεν θέλαμε απλά να πούμε στους χρήστες, κάντε ένα like, κάντε ένα share και για κάθε like, share η εταιρεία αναλαμβάνει να δώσει χρήματα σε έναν οργανισμό. Αυτό που θέλαμε να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε πάρα πολύ μεγάλο awareness για τα Special Olympics, να καταλάβει ο κόσμος τι ακριβώς κάνουν, τι είναι αυτός ο οργανισμός. Οπότε, αυτό που δημιουργήσαμε είναι τη Special Olympics Support Bag. Δημιουργήσαμε μια τσάντα, φτιάξαμε ουσιαστικά μια τσάντα, η οποία ήταν η στολή που έχουν αυτοί οι αθλητές, την οποία μπορούσες να την πάρεις, να την βάλεις, να τη φορέσεις και είναι ουσιαστικά σαν να φοράς και εσύ την ίδια τη στολή που έχουν οι αθλητές, είτε απλά να την πάρεις και να την έχεις μαζί σου. Οπότε δημιουργήθηκε αυτή η τσάντα, η οποία πωλείται ακόμα από τα Hellenic Duty Free. Ήδη έχει πουλήσει πάνω από 5.000 κομμάτια, που είναι ένα πάρα πολύ καλό νούμερο και έχει φέρει στον οργανισμό ουσιαστικά πάρα πολύ μεγάλη αναγνώριση, γιατί σκεφτείτε ότι αυτή τη τσάντα μπήκαν στη διαδικασία να την κάνουν share πάρα πολύ γνωστοί celebrities όπως ο Νίκος Αλιάγας και διάφοροι άλλοι, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, γιατί απλά αγάπησαν την καμπάνια και είδαν ότι είδαν ακριβώς τι μπορεί να κάνει αυτός ο οργανισμός. Θα έλεγα ειδικά τα τελευταία 2-3 χρόνια σχεδόν όλες οι μεγάλες εταιρείες ή όλες οι μεγάλες πολυεθνικές έχουν τμήματα marketing μέσα τα οποία έχουν άτομα που ασχολούνται καθαρά με το κομμάτι του digital. Οπότε και δίνουν μια πολύ μεγάλη βάση στο digital και σίγουρα είναι κάτι που έχει αρχίσει και τους φέρνει πίσω αποτελέσματα. Το μότο μας αυτή τη στιγμή αυτό που λέμε είναι creating buzz, delivering results, που σημαίνει ουσιαστικά ότι δημιουργούμε ενέργειες οι οποίες μπορούν να ξεχωρίσουν κυρίως για τη δημιουργικότητά τους, αλλά στο τέλος να φέρουν αποτελέσματα στους πελάτες. Γιατί μπορούμε να δούμε πάρα πολλές ενέργειες οι οποίες είναι πάρα πολύ δημιουργικές, αλλά ουσιαστικά δεν θα φέρουν τα απαραίτητα αποτελέσματα στον πελάτη. Οπότε κάθε μέσα ενέργεια βασίζεται πάνω σε μια πολύ δομημένη στρατηγική, με βάση τον brief που έχουμε πάρει από τον πελάτη, όπου αποδομούμε ουσιαστικά τη στρατηγική στο να δημιουργήσουμε την κατάλληλη δημιουργική ιδέα που να μπορεί να ταιριάξει με τον πελάτη μας για να καταφέρουμε να του φέρουμε αποτελέσματα. Ήρθαμε για street food εδώ στην Κολοκοτρώνη, στο κέντρο της Αθήνας. Η καυτή πατάτα είναι μια πρωτότυπη επιλογή που διαφέρει αρκετά από τις συνηθισμένες. Εκεί συναντήσαμε τον Άγγελο Σαλπαία. Έχοντας γνωρίσει το συγκεκριμένο κόνσεπτ σε Τουρκία και Αγγλία, θέλησε να το εντάξει στην ελληνική αγορά. Σε κάθε χώρα βρίσκεται με διαφορετικό τρόπο, με κάποιες διαφορετικές παραλλαγές. Έτσι και εμείς το αλλάξαμε λίγο, το φέραμε πιο κοντά στα ελληνικά δεδομένα και να το προτείνουμε στον κόσμο μας.
θα βρούμε εδώ στην καυτή πατάτα? Θα βρούμε ψητή πατατούλα στο φούρνο, κοφτή, να ανοίγουμε, βάζουμε βούτυρο, τυρί, εναλλακτικά ελαιόλαδο, ανακατεύουμε, φτιάχνουμε μια πολύ ωραία αφράτη βάση και από πάνω γεμίζουμε με γεύσεις αρεσκίας μας. Έχουμε 30 διαφορετικές χειροποίητες γεύσεις και όπου ο καθένας μπορεί να κάνει το δικό του μοναδικό συνδυασμό και φυσικά έχουμε και έτοιμες προτάσεις. Είναι ένα φαγητό που μπορεί να γίνει από πολύ βαρύ, που να σε γεμίσει, μέχρι πάρα πολύ ελαφρύ, μέχρι vegan, vegetarian, νηστίσιμο. Σημασία έχει στο street food, διότι καυτή πατάτα ανοίξει αυτή την κατηγορία, να έχουμε και προσιτές τιμές. Εδώ σε τι επίπεδα βρισκόμαστε? Ξεκινάμε από τα 3 ευρώ, που είναι η πιο απλή πατατούλα μας, και φτάνουμε μέχρι τα 5,5. Γενικά, λόγω της εποχής και λόγω της κρίσης, έχουμε προσπαθήσει να συμπιέσουμε όσο πιο πολύ μπορούμε τις τιμές, χωρίς φυσικά να κάνουμε οικονομία στην ποιότητα. Την εβδομάδα καταναλώνονται 2 τόνοι πατάτας. Την ημέρα ψήνονται 250 πατάτες. Το αποκορύφωμα γίνεται Παρασκευή και Σάββατο. Σερβίρονται 80 πατάτες την ώρα. Ξεκινήσαμε το Σεπτέμβριο του 2015, έχουμε περίπου 1,5 χρόνο. Ξεκινήσαμε πολύ απλά, με 3-4 άτομα. Έχουμε επεκταθεί αρκετά, έχουμε 13 άτομα αυτή τη στιγμή που απασχολούνται. Φυσικά εναλλασσόμαστε με βάρδιες, βέβαια είναι πολύ κουραστικό το ωράριο, αλλά αξίζει τον κόπο. Είναι το μεράκι που μας βοηθάει να συνεχίζουμε για να δουλεύουμε πρωί-βράδυ. Διατροφική μόδα που θα περάσει, μια τάση που ήρθε για να μείνει. Το κίνημα του veganism ή του veganισμού ή της χορτοφαγίας όπως μεταφράζεται στα ελληνικά δεν αφορά πλέον μόνο έναν περιορισμένο αριθμό ανθρώπων όπως στο παρελθόν, αλλά τα τελευταία χρόνια απευθύνεται σε ένα ευρύτερο καταναλωτικό κοινό που αναζητά συνολικά έναν πιο υγιεινό τρόπο διατροφής. Τι ακριβώς όμως είναι ο veganισμός και τι χαρακτηρίζεται ως vegan? Βίγκαν ή αυστηρός χορτοφάγος είναι εκείνος που αποκλεί από τη διατροφή του την κατανάλωση κρέατος, πουλερικών και ψαριών, καθώς και όλων των παραγόγων τους, όπως γαλακτοκομικά, αυγά, βούτυρο και μέλι, αλλά και οποιοδήποτε τρόφιμο περιέχει άλλα ζωικά προϊόντα. Για τους περισσότερους, ωστόσο, vegan δεν περιορίζεται μόνο σε μία δίαιτα, αλλά αποτελεί τρόπο ζωής που αγγίζει κάθε πτυχή της καθημερινότητάς τους. Ξεκίνησε κυρίως στην Αμερική και τα τελευταία χρόνια έχει αποκτήσει παγκοσμίως μεγάλη απήχηση. Το κίνημα του veganism έχει αρχίσει σιγά-σιγά να έρχεται και στη χώρα μας, αποκτώντας μία ιδιαίτερη δυναμική. Το Vegan Bamboo είναι το μοναδικό μαγαζί στην Αθήνα που πουλά τρόφιμα αποκλειστικά φυτικής προέλευσης. Περίπου 5 χρόνια ο Φώτης μαζί με τη σύντροφό του άνοιξαν το Bamboo Vegan στο κέντρο της Αθήνας, αρχικά σαν μια προσωπική ανάγκη. Θέλουμε να δημιουργήσουμε στην Ελλάδα ένα μαγαζί το οποίο δεν υπήρχε, όχι μόνο για εμάς, αλλά επειδή πιστεύουμε ότι πρέπει σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, σε μια πόλη όπως η Αθήνα που έχει 5 εκατομμύρια πληθυσμό, να υπάρχει ένα στο κατάστημα που να πρεσβεύει αυτόν τον τρόπο ζωής. Η αρχή σίγουρα ήταν λίγο πιο αργή, λίγο πιο δύσκολη, όπως και πιστεύω όλες οι αρχές όταν κάνεις κάτι πολύ καινούριο, γιατί και εμείς δεν ήμασταν άνθρωποι που έχουμε κάποιο εμπορικό background, κάναμε απλά αυτό που αγαπούσαμε. Φώτη, όταν λες σε κάποιον ότι έχεις ένα κατάστημα το οποίο διαθέτει τρόφιμα vegan, ποια είναι η πρώτη αντίδραση και τι σε ρωτάνε, ποια είναι η απορία που δημιουργείται στον κόσμο? Μπερδεύονται και νομίζουν ότι μάλλον θα έχουμε προϊόντα βιολογικά. Και μας λένε, ωραία, δηλαδή αν έχετε και ξέρω εγώ βιολογικό τυρί, κοτόπουλο και τέτοια. Και για να μην μπερδεύονται, συνήθως εξηγούμε ότι όχι, τα προϊόντα που έχουμε εμείς απευθύνονται σε χορτοφάγους αποκλειστικά ή όχι απαραίτητα σε χορτοφάγους, αλλά σε άτομα που θέλουν να δοκιμάσουν τη vegan διατροφή. Και μπορεί στην Ελλάδα να αρχίζουμε τώρα να εξοικειωνόμαστε με το vegan lifestyle, δεν συμβαίνει το ίδιο και στο εξωτερικό. Σύμφωνα με την παγκόσμια μηχανή αναζήτησης της Google, το ενδιαφέρον για τη vegan διατροφή αυξήθηκε κατά 32% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, ενώ το ίδιο υψηλό παρέμεινε καθ' όλη τη διάρκεια του 2016. Πολλοί από τους πελάτες μας είναι νέοι και συνεχώς αυξανόμενοι είναι οι νέοι. Δηλαδή βλέπω ότι στις νεαρές ηλικίες κάτω των 30 ή και 25 αυτή η δυναμική αυξάνεται ραγδαία. Και εγώ χαίρομαι πολύ γι' αυτό, γιατί
Οι νέοι άνθρωποι είναι που συνήθως φέρνουν τις αλλαγές στον κόσμο, δημιουργούν τις τάσεις, επηρεάζουν τις ακόμα πιο νέες γενιές. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε μόνο νέο κοινό. Έχουμε, πιστεύω, μια κλίμακα που πιάνει από παιδιά λυκείου και φτάνει μέχρι ανθρώπους 60 χρονών που έχουν γίνει vegan ή προσπαθούν να γίνουν vegan ή είναι εν μέρη vegan. Τα περισσότερα προϊόντα εισάγονται από το εξωτερικό, ωστόσο υπάρχουν και ελληνικές εταιρείες που παράγουν αποκλειστικά vegan τρόφιμα. Δεν είμαι σίγουρος ότι μπορώ να τις αριθμίσω, αλλά υπάρχουν 3-4 τουλάχιστον. Και δραστηριοποιούνται πιο πολύ στον τομέα των vegan τυροκομικών. Δηλαδή τυρί από λαδικαρίδας. Ποιο είναι το πιο παράξενο προϊόν που έχετε στο μαγαζί αυτή τη στιγμή? Ένα αρκετά ιδιαίτερο προϊόν που κι εγώ δεν ήμουν σίγουρος αν θα βρεθεί ποτέ όταν άνοιγα το μαγαζί, είναι η vegan γαρίδα. Είναι κάτι που μοιάζει με θαλασσινό, με γαρίδα, έχει αυτή τη γεύση, αλλά παράγεται από τόφου. Το τόφου είναι σόγια, μαρινερισμένο με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Ποιο είναι εκείνο το τρόφιμο που περισσότερο σου ζητούν οι Έλληνες? Κάτι που ζητάνε πάρα πολύ είναι vegan φέτα, το οποίο έχουν γίνει διάφορες απόπειρες. Δεν έχει βρεθεί κάτι που να είναι ολόιδιο, αλλά το πλησιάζουν οι εταιρείες. Και υπάρχει και η ελληνική εταιρεία που έχει μια πολύ καλή συνταγή, η οποία έχει αρχίσει και πλησιάζει αρκετά. Δηλαδή φέτα χωρίς κατσικίσιο γάλα, από τι γίνεται? Αυτή η φέτα γίνεται, είναι φυσικά 100% φυτική και είναι από πατάτα, λαδικαρίδας και μπαχαρικά. Νομίζω ότι κανένας δεν θα πίστευε ότι θα μπορούσε να φάει chicken burger, παριζάκι ή γαρίδα φυτικής προέλευσης. Φώτη, πες μας από τι είναι φτιαγμένα τα συγκεκριμένα προϊόντα. Ωραία. Γενικά, αυτό που λέμε οι vegan είναι ότι δεν στερούμαστε κάτι και αυτό μέσα του καταστήματος έχουμε μια δυνατότητα να το δείξουμε και για να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν είναι κάποια στέρηση, δεν καταπιεζόμαστε. Τρώμε κανονικά και έχουμε πολλά ωραία πράγματα να φάμε. Έχουμε ένα παριζάκι από seitan. Το seitan είναι πρωτεΐνη σταριού. Έχει βέβαια και κάποια έλαια και μπαχαρικά και μας κάνει αυτό το πολύ ωραίο παριζάκι που μοιάζει ακριβώς με αυτό που θα τρώγε ένας μη vegan, ένας κροτοφάγος. Αυτό είναι ένα από τα πιο best selling προϊόντα του μαγαζιού, ένα από τα πιο αγαπητά. Είναι πανερισμένα μπιφτέκια που μοιάζουν με κοτόπουλο. Δεν είναι ακριβώς σαν κοτόπουλο, όλα αυτά δεν είναι ότι θέλουν να παράγουν τη γεύση ολόιδια, αλλά αυτά είναι αρκετά κοντά και καμιά φορά είναι και ίσως και πιο νόστιμα, πιστεύω. Να σας δείξω και ένα παγωτάκι βανίλιας από σόγια. Αυτά τα παγωτά είναι πάλι πολύ πιο κάτω σε λιπαρά και έχουν και λιγότερη ζάχαρη. Υπάρχει λοιπόν μια πληθώρα vegan προϊόντων για να επιλέξει κανείς. Μάλιστα στην Αμερική οι βιομηχανίες τροφίμων προσπαθούν να καλύψουν την ολοένα και μεγαλύτερη ζήτηση για vegan τρόφιμα βλέποντας μια αγορά σε άνθηση. Οι μαθητές startupers της Βόρειας Ελλάδας εντυπωσίασαν στη Θεσσαλονίκη στην παρουσίαση των έξυπνων προϊόντων και υπηρεσιών που εμπνεύστηκαν και έκαναν πράξη στο πλαίσιο της 10ης εμπορικής έκθεσης μαθητικής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας του Σωματείου Επιχειρηματικότητας Νέων Junior Achievement Greece. Παίρνοντας τη σκητάλη από την αντίστοιχη εκδήλωση στην Αθήνα, 400 παιδιά 15 έως 18 ετών από 31 σχολεία των νομών Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Ερών, Καβάλας, Ιωαννίνων, Πέλλας, Πιερίας, Ροδόπης, Λάρισας, Κοζάνης, Λευκάδας και της Μαγνησίας συμμετείχαν στο πρόγραμμα Εικονική Επιχείρηση και έβαλαν τα γυαλιά σε ενήλικους επαγγελματίες, σε εφευρετικότητα, καινοτομία και φυσικά με τον νεανικό τους ενθουσιασμό. Η εταιρεία που δημιουργήσαμε ονομάζεται Watch Out. Ιδρυθήκαμε στις 4 Νοεμβρίου και είμαστε μια εταιρεία που το προφίλ της είναι κοινωνικής ευθύνης. Το προϊόν με το οποίο αποφασίσαμε και δημιουργήσαμε είναι μια προσαρμοζόμενη συσκευή εντοπισμού εμποδίων κεφαλής για μη βλέποντες. Η ιδέα αυτή μας ήρθε μετά από πολλά συνεχόμενα brainstorming, μετά από καταιγισμό ιδεών. Μία από τις ιδέες που έπεσε στο τραπέζι ήταν να δημιουργήσουμε μία συσκευή η οποία θα ανοιχνεύει εμπόδια και θα προστατεύει ανθρώπους δρομής οι οποίοι βρίσκονται έξω και τρέχουν ή περπατάνε φορώντας ακουστικά, θα τους προστατεύει από διάφορα αυτοκίνητα. Και μετά αποφασίσαμε αυτό να το εξειδικεύσουμε σε μια συγκεκριμένη ομάδα, αυτή των μη βλεπόντων.
Στο εγχείρημά μας είχαμε έμπρακτη στήριξη του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών, καθώς μέσα από σεμινάρια αλλά και από δοκιμές του προϊόντος μας πρόσφεραν τις απαραίτητες γνώσεις προκειμένου να το κάνουμε πραγματικότητα. Φέτος επικεντρωθήκαμε στο να φτιάξουμε, στο να φτιάξουμε μια επιχείρηση η οποία μετατρέπει απλά συμβατικά ποδήλατα σε ηλεκτρικά και ηλιακά. Είναι κάτι σχετικά πρωτότυπο, καθώς υπάρχουν λίγες εταιρείες οι οποίες κάνουν τέτοιου είδους μετατροπές. Το προϊόν μας είναι χρήσιμο αφενός γιατί είναι πολύ οικονομικότερο από ένα μηχανάκι και στην αγορά αλλά και στην καθημερινότητα, διότι δεν απαιτείται βενζίνη, δεν απαιτείται να πληρωθούν δημοτικά τέλη και ασφαλιστικές εισφορές. Επίσης όμως είναι και πιο πρακτικό από ένα απλό ποδήλατο, καθώς με την ηλεκτροκίνηση ο αναβάτης μπορεί να κάνει τις διαδρομές ξεκούραστα χωρίς να υδρώνει και να κάνει τις ανηφόρες οι οποίες δυσκολεύουν τόσο πολύ όλους τους οδηγούς. Η εταιρεία μας ονομάζεται Vitalis, είμαστε από την Αμερικανική Γεωργική Σχολή και φέτος ασχολούμαστε με τη μέθοδο της ενιδριοπονίας, η οποία είναι μια καινοτόμα μέθοδος συνδυασμός και συνδυάζει τα ψάρια με τα φυτά και τους ωφέλιμους μικροοργανισμούς στους οποίους χορηγούμε εμείς το νερό, ώστε να έχουμε μια αποτελεσματική καλλιέργεια μέσα στο σπίτι μας. Η φιλοσοφία μας είναι ότι στην ουσία κάθε σπίτι αποκτά το δικό του κήπο και ενώ θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε ένα ενιδρίο ως κάτι καλοπιστικό και κάτι διακοσμητικό, τώρα παίρνει ταυτότητα και στην ουσία του καλλιεργούμε στο σπίτι μας τα δικά μας φυτά και τα δικά μας λαχανικά. Δημιουργήσαμε την επιχείρηση ΦΑΕΘΟ. Στη ΦΑΕΘΟ λοιπόν ο στόχος μας είναι η αποτελεσματικότερη αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας και γι' αυτό κατασκευάσαμε τον ανακλαστήρα όπως φαίνεται εδώ πέρα στη μακέτα και σε πραγματικό μέγεθος, τις λειτουργίες και τα πλεονεκτήματα του οποίου θα σας αναλύσουν να αναφέρουμε από εδώ πέρα. Καλημέρα σας. Λοιπόν, αυτός είναι ένας ανακλαστήρας ο οποίος παίρνει τις ηλιακές ακτίνες και τις μεταφέρει αυτούσιες 100% μέσα σε οποιοδήποτε εσωτερικό χώρο. Σε αυτό εδώ το παράδειγμα που έχουμε κάνει στη μακέτα μας, έχουμε βάλει ένα κάτωπτρο το οποίο παίρνει τις ηλιακές ακτίνες από τον ανακλαστήρα φέδων που έχουμε δημιουργήσει και τις διαχέει ομοιόμορφα μέσα στο κτίριο. Έχουμε δημιουργήσει μια ανώνυμη εταιρεία και αυτό έγινε για να μαζέψουμε μετοχικό κεφάλαιο ώστε να δημιουργήσουμε τα προϊόντα μας. Ως κομμόντριες ασχοληθήκαμε με προϊόντα μαλλιών, μάσκα μαλλιών και ένα λαδάκι μαλλιών. Το λαδάκι είναι θεραπευτικό προϊόν. Οι συνταγές που χρησιμοποιήσαμε ήταν βασικές συνταγές που τις προσαρμόσαμε στο βούτυρο βουβαλιού, που ως ένα ζωικό βούτυρο έχει περισσότερες πρωτεΐνες, βιταμίνες και δίνει λάμψη στα μαλλιά, δεν τα φριζάρει, σε αντίθεση με ένα φυτικό βούτυρο. Από όσο ενημερωθήκαμε έχει 48% περισσότερες βιταμίνες και πρωτεΐνες από το αγελαδινό. Αυτή η γενιά με τις ιδέες που βλέπουμε και με τις εταιρείες που δημιουργούν αυτά τα παιδιά, ότι είναι η γενιά που θα καταφέρει να βγάλει την Ελλάδα από την κρίση. Και για μας είναι ένα στοίχημα όλο αυτό μέσα από το πρόγραμμα, να μπορέσουμε να κρατήσουμε αυτή τη γενιά στη χώρα μας και να μην φύγει όπως τα προηγούμενα παιδιά και προηγούμενες γενιές στο εξωτερικό. Με την ολοκλήρωση της σχολικής χρονιάς, τα παιδιά θα καταθέσουν στο Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων Junior Achievement Greece τα επιχειρηματικά τους σχέδια, θα αξιολογηθούν από Κριτική Επιτροπή και οι 10 καλύτερες μαθητικές επιχειρήσεις θα διαγωνιστούν για να αξιολογηθεί η καλύτερη εικονική επιχείρηση 2016-2017. Η νικήτρια ομάδα θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό του Junior Achievement Europe.